ξέρω, Χάνα. Ο Κιαχάρ λείπει σε όλους μας. Ποιος είπε ότι μου λείπει αυτός ο παλιογλάρος? Απλώς αναρωτιέμαι αν του αρέσει η νέα ζωή στην πόλη, αυτό είναι όλο. Περίεργο. Μόνο όταν κάποιος φεύγει συνειδητοποιείς πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή σου. Τώρα που ξέρω ότι ο Κισός είναι ζωντανός, δεν φεύγει ποτέ από τη σκέψη μου. Μακάρι να ήταν εδώ. Μερικές μέρες πριν όλοι νομίζαμε ότι ήταν νεκρός. Όλα θα πάνε καλά. Είσαι καλά, Γαρίφαλε. Γλίστρισα. Έχεις την τύχη με το μέρος σου, Φραουλή. Μπράβο, παιδιά. Τουλάχιστον κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τις ασκήσεις μάχης. Νομίζω ότι ο Γαρίφαλος έκανε πολλές ασκήσεις. Τέλος η προπόνηση. Όλοι μοιάζουν δυνατοί, φωτοτέ. Σχεδόν όλοι. Τώρα που ξέρουμε ότι οι τραυματίες είναι εκεί έξω, πρέπει να είμαστε όλοι σε φόρμα. Εσύ, έλα εδώ. Νόμιζα ότι ξεφορτωθήκαμε τον άνθρωπο. Εμείς? Εσείς, κύριε. Εσάς εννοούσα. Τι σημαίνουν όλα αυτά, στρατηγέ τραυματία? Δεν θα στο ξαναπώ. Στον κόκκινο βράχο το όνομά μου είναι Κάλαμος και το δικό σου Σανός. Ναι, φυσικά, Σανός. Υπέροχο όνομα. Είδα τον άνθρωπο να το κάνει αυτό πριν. Όντιο για φαγητό, Κάλαμε. Εγκρίνεται. Τι? Ο Μαϊντανός συλλαμβάνεται. Κρατήστε τον κάτω μέχρι νεοτέρας. Έλα τώρα. Δεν πρέπει να φέρεις έτσι στον πρώην αρχηγό του κόκκινου βράχου. Πενθεί για το χαμό της συντρόφου του. Θα σε βάλω υπό περιορισμό για τη δική σου ασφάλεια. Δεν είσαι καλά από τότε που έφυγε η Δάφνη. Σε καταλαβαίνω. Η Δάφνη μου είπε ότι σχεδιάζει να καταστρέψει τη φωλιά μας. Την κυνήγησες μέχρι τη διασταύρωση. Εσύ φτιάχνεις που το χουρντουντού τη σκότωσε. Ήμουν ανόητος που σε εμπιστεύτηκα, Κάλαμε. Η Δάφνη είχε δίκιο σε αυτό. Κανείς δεν θα φάει μέχρι να μάθετε να εκτιμάτε αυτά που σας προσφέρω. Κάτω από το έδαφος, όλοι σας. Φαίνεται πως είναι πιο εύκολο να γίνεις από το να παραμείνεις δημοφιλής. Ο ρόλος του εύθυμου αρχηγού είχε αρχίσει να με κουράζει. Ας δούμε αν τα αστραπόξυλα του ανθρώπου κάνουν αυτό που νομίζω. Τι έχουμε εδώ? Δεν θέλω μελάδες. Από ό,τι φαίνεται, αυτός ο λαγός χάνει πιο πολλές μάχες από όσες κερδίζει. Όχι όταν παλεύουμε τύπους σαν εσάς. Να το σκοτώσω. Αρκετά, Σίδηρε. Έχει αγωνιστικό πνεύμα. Μπορεί να τα πάει καλά στο πεδίο της μάχης. Δεν θα δεξί ούτε στιγμή. Έχεις όνομα, ξένε? Κισός. Κάνει καινούριο δρόμο για τα χρουντουντού. Θα περάσει μέσα από το κόκκινο βράχο. Θα φτάσει μέχρι αύριο το απόγευμα. Μα αυτό είναι τρομερό, στρατηγέ. Αντιθέτως, είναι τέλειο. Κύριε,
Φαντάσου τι μπορείς να κάνεις με τη δύναμη του ανθρώπου. Η καταστροφή δεν θα είναι μεγαλειώδης. Έλα, πρέπει να λογαριαστούμε με τον Μελίνητο στη φωλιά με τα λαμπερά σχοινιά. Όχι! Α? Τι συμβαίνει, Φυστική? Τίποτα. Πάτησα μια σφίκα. Φουντούκι, πρέπει να μας βοηθήσεις. Ο τραυματίας είναι στο κόκκινο βράχο. Είμαστε όλοι σε κίνδυνο. Δες για τελευταία φορά τον κόσμο, ξένε. Δεν θα φύγεις από τους καταχθόνιους ζωντανός. Υπάρχουν παντού παγίδες. Η φωλιά του Μελίνητου είναι απλησίαστη. Είμαστε εδώ γιατί θέλω το μάντι του Μελίνητου. Ποιο είναι το όνομά του? Ασημένιος, στρατηγέ. Έλα μαζί μου, Δαμιανέ. Αγαπητέ τραυματία, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Σας καλωσορίζουμε στη φωλιά μας και ελπίζουμε να βρείτε παντοτινή γαλήνη. Έχω έρθει για να κάνω μια συμφωνία μαζί σου, Μελίνητε. Θέλω να κάνουμε μια ανταλλαγή για το μάντι σου, τον Ασημένιο. Καλέ μου τραυματία, μου έφτιαξες τη διάθεση. Τι θα μπορούσες να μου δώσεις για να δεχτώ τη συμφωνία για τον καλό μου Ασημένιο? Εκδίκηση εναντίον των λαγών που σε εγκατέλειψαν. Εκδίκηση εναντίον του κόκκινου βράχου. Αλήθεια? Τότε πάμε να φάμε, να μιλήσουμε και να οργανώσουμε τον αφανισμό τους. Τι λες? Τι εννοείς δεν μπορώ να πάω? Είναι επειδή ο Φραουλής στάθηκε τυχερός στις ασκήσεις μάχης, αυτό δεν είναι? Δεν αλλάζω τη διαταγή μου, Γαρίφαλε. Αυτή είναι. Δεν θα έρθει στην περιπολία μαζί μας. Κατάλαβες? Είδε ένα όραμα με το Γαρίφαλο να είναι θαμμένος κάτω από τη γη. Θα πρέπει να είναι ασφαλής εδώ. Και η δική σου δουλειά είναι να τον προσέχεις, Φραουλή. Γιατί δεν του λες αυτό που είδες? Το ξέρω το Γαρίφαλο. Δεν θα με πιστέψει και θα πάει μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι δεν φοβάται. Σωστά. Φεύγουμε τώρα. Δεν θα με αφήσουν εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτές είναι οι διαταγές, Γαρίφαλε. Κάνε στην άκρη. Σε χτύπησα μήπως? Ω, θα δεις τι θα πάθεις, φίλε μου. Θα δεις. Σε πειράζει να μπούμε μέσα να μιλήσουμε? Γεια σου, σπόρε. Τι θέλεις? Συζητούσαμε. Κάποιοι από εμάς θέλουν και πάλι αρχηγό του κόκκινου βράχου. Χαίρομαι που τα ακούω. Αλλά οι περισσότεροι θέλουν τον κόλαμο. Ακόμα πιστεύουν ότι είναι ό,τι καλύτερο μετά τα καρότα. Παρόλο που στέρισε την ελευθερία σας. Εσύ του έκανες την πρόταση να γίνει αρχηγός. Το ξέρω. Έπρεπε να είχα ακούσει τη Δάφνη. Όλα ήταν εύκολα γι' αυτόν. Χάσαμε την ελευθερία μας για την ασφάλεια. Τώρα είμαστε φυλακισμένοι μέσα στην ίδια μας τη φωλιά. Θα βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε, σπόρε. Το ξέρω ότι θα βρούμε. Ο Μπαρμπαλαγός μαντεύει ένα.
Ήρθε η ώρα να μάθει ο φυλακισμένος τι του ετοιμάζουμε. Θα πρέπει να παλέψεις για τη ζωή σου στο πεδίο της μάχης. Δεν φαίνεται να ανησυχείς και πολύ. Η ζωή πλέον δεν μου ανήκει. Δεν με νοιάζει και πολύ αν την χάσω. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις για την τύχη σου. Αν ζήσεις, θα πάρεις το βαθμό και τη θέση του λαγού που έχεις νικήσει. Φαντάζομαι ότι γίνονται πολλές μάχες εδώ. Μόνο αυτό κάνουμε στην κατακτονία. Έτσι προετοιμαζόμαστε για τον ερχομό του σκοτεινού. Όταν έρθει η ώρα, σου προτείνω να επιλέξεις έναν αδύναμο μαχητή. Πρέπει να δεις και πάλι τον ήλιο να ανατέλει. Η βροχή τρέχει σαν τον μοναχικό λαγό. Το χιόνι πέφτει σαν μια απαλή και αθόρυβη πέτρα. Ο άνεμος φυσά με έναν θλιμμένο στεναγμό. Κι αυτό μόνο έχουμε εμείς που θα κοιμηθούμε και θα ονειρευτούμε μόνοι. Εζά! 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 Ευφιέστατος ο ασημένιος. Ήταν θεσπέσιο. Κύριε, ας φύγουμε από αυτό το μέρος πριν κολλήσουμε την αρρώστια τους. Θα φύγουμε σύντομα. Πολύ διασκεδαστικό με λύρετε. Τώρα, θα με βοηθήσετε να εκδικηθώ το μαϊντανό, τη Δάφνη και τους υπόλοιπους που παράτησαν την φωλιά μου και με πρόδωσαν. Η Δάφνη έχει ήδη πάει να συναντήσει το μαύρο λαγό του ήλιου. Ω, πολύ λυπηρό, μα και γλυκό. Όσο για το Μαϊντανό και τους υπόλοιπους θα τους εξαφανίσω. Δεν θα μείνει τίποτα από τον κόκκινο βράχο. Αν είναι έτσι, μπορείς να έχεις τον ασημένιο. Αλλά πρέπει να δω με τα μάτια μου τον αφανισμό του κόκκινου βράχου. Τότε προτείνω να φύγουμε σύντομα. Ο κόκκινος βράχος θα καταστραφεί σε λίγο. Όχι! Στίκη! Ο άνθρωπος καταστρέφει χωρίς τύψεις. Δεν νοιάζεται για τη φωλιά καθόλου. Κάτω από τη γη δεν υπάρχει διαφυγή, γιατί ο άνθρωπος αναποδογυρίζει το χώμα. Είσαι καλά τώρα, Φιστίκη? Νομίζω. Είδα ότι ο κόκκινος βράχος θα καταστραφεί από άνθρωπο. Ο τραυματίας είπε ότι θα καταστρέψει τη φωλιά. Αλλά πώς μπορεί να βάλει τον άνθρωπο να το κάνει? Δεν μπορεί. Είναι αδύνατο. Μήπως θυμήθηκες κάτι από τον εφιάλτη με την καταστροφή της Λαχανούπολης? Όχι. Είναι ο κόκκινος βράχος. Και θα γίνει σύντομα. Τότε ας προχωρήσουμε. Εννοώ, Φραουλή, κάνε άκρη. Ο Φουντούκης μπορεί να με χρειαστεί, γι' αυτό φεύγω. Δεν σε φοβάμαι, ξέρω κι άθαλε. Τα παραντάω. Πώς έγινες ξαφνικά τόσο δυνατός? Σκάβοντας. Βοηθάω την Κανελίνα και τη Χλόη στην επέκταση της φωλιάς μας. Σε κάνει όντως πολύ δυνατό. Σωστά. Το σκάψιμο, λοιπόν. Δίνουμε το προνόμιο της μάχης σε αυτόν τον ξένο. Το όνομά του είναι Κισός. Έρχεται από το πουθενά και πάει στο πουθενά. Πόλεμος! 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 Με ποιον θέλεις να παλέψεις, ξένε? Ποιος είναι ο αρχηγός αυτή την τρύπα? Εγώ είμαι. Ότε θα παλέψω μαζί σου. Έχει τραυματιστεί στο δεξιό τόμο. Είναι η αδύναμη πλευρά του. Σε ευχαριστώ, Μαγνησία. Μην ευχαριστείς εμένα. Θα σε σκοτώσει ούτως ή άλλως.
Σύμφωνα με τον κανονισμό σας, είμαι ο αρχηγός τώρα. Ποτέ κανένας ξένος δεν έχει πάρει την εξουσία από ένα καταχθόνι μαχητή. Δεν θα συμβεί τώρα. Οι νόμοι στην καταχθονία είναι ξεκάθαροι, σίδηρε. Ο Κισός κέρδισε στη μάχη. Είναι ο αρχηγός. Και στο πεδίο της μάχης, ο νόμος λέει ένας με έναν. Τότε θα παλέψω με όλους σας, ένα προς έναν. Ποιος θα είναι πρώτος, εσύ Σίδηρε, τι λες εσύ Αργύλιε? Άλλη φορά. Όταν δεν θα είμαστε στο πεδίο της μάχης. Θα καταφέρεις να δεις ξανά τον ήλιο να ανατέλικησε. Είμαι τυχερός. Αχ, τι έγινε. Θα μου πει κανένας τι έγινε. Πώς θα καταστραφεί ο κόκκινος βράχος? Με ένα κεραυνό θα επιτευχθεί ο Ελίλ. Χειρότερο, άνθρωπος. Ας πάμε αυτές τις μπουλντόζες κάτω στον δρόμο. Αφέντη, δεν πρέπει να τους ειδοποιήσουμε. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να σωθούν. Είναι λαγή στο κάτω-κάτω. Δεν είναι τίποτα άλλο από πέτρα στο δρόμο που ακολουθώ για το πεπρωμένο μου, Δαμιανέ. Α, ναι. Το πεπρωμένο σας. Το είχα ξεχάσει. Κάτι γίνεται πάνω από το έδαφος. Μην ανησυχείς, Μαϊτανέ. Οι τύχοι θα κρατήσουν. Όχι, κάτι κακό πρέπει να συμβαίνει. Η Δάφνη με είχε προειδοποιήσει. Μαϊτανέ! Μαϊτανέ! Ο κόκκινος βράχος είναι από εδώ που πάει αυτό το πράγμα. Πρέπει να τους βγάλουμε έξω. Φιστίκι, Μαρούλη, Κανελίνα και Δάφνη. Θα πάτε σε εκείνο το ύψωμα εκεί. Πρέπει να βρω το Μαϊτανό. Κάνε αυτό που σου λέω. Θα τους βγάλουμε έξω και θα τους οδηγήσουμε μακριά από αυτή την τρέλα. Έλα, Φουντωτέ. Ωραία, πρέπει να βγεις έξω τώρα. Ο Μαϊντανός είναι παγιδευμένος. Μαϊντανέ, με ακούς? Είσαι καλά? Καλά είμαι, συνέχισε να σκάβεις. Μπορώ να τον ακούσω, ελάτε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, με λύρετε. Δεν μπορείς να τους βοηθήσεις. Σε παρακαλώ. Ίσως, αν δεις το μέλλον μου, Μάντι. Πού οδηγεί ο δρόμος μου? Ο δρόμος οδηγεί εκεί που ξεκίνησες. Εκεί που γεννήθηκε το κακό μέσα σου. Ακόμα φωνάζουν το όνομά σου. Σκοτεινός. 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 Το μέρος όπου ξεκίνησα. Το σπίτι μου, η καταχθονία. Νομίζω ότι είδα αρκετά. Εγώ κράτησα την υπόσχεσή μου. Ο Ασημένιος είναι δικός μου. Θα μου λείψει η μελιστάλαχτη φωνή και η θεσπέσια ποιησή σου, Ασημένιε.
Έχει γεια. Έλα. Μα, είπες ότι θα τους βοηθήσεις. Μα είδανε, από εδώ. Έλα, τρέξε. Φύγε, μη σταματάς για τίποτα. Μείνετε έξω, τρέξτε για τη ζωή σας, τώρα. Δάφνη! Έλα! Γιατί να το κάνουμε αυτό? Είναι φρικτό! Δεν πειράζει, Δάφνη. Είσαι ζωντανή. Όλοι είμαστε. Και θα συνεχίσουμε. Φαίνεται πως ο λόφος του λαγού θα έχει περισσότερο κόσμο τώρα. Ναι. Πάμε όλοι σπίτι.